Συγχαρητήρια κιόλας, κύριε Στυλιανού. Σας ευχαριστώ πολύ. Για την θέση που πήρατε. Μπήκατε έτσι στα βαθιά με το καλημέρα, έχω να σας πω. Γιατί έχουμε έντονες αντιδράσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Θα πάμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Φωκά, τον οποίο έχουμε μαζί μας μέσω Skype. Γεια σας, κύριε Φωκά. Είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Κοινοτήτων. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σας. Είμαστε πολύ καλά. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς, κύριε Φωκά, και θα δούμε και την αντίδραση της Αρχής Λιμένων. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές στην πορεία. Θα δούμε αν ισχύουν και τα δημοσιεύματα. Ξεσηκωθήκατε στο άκουσμα ότι θα έρθουν να εγκατασταθούν ηλεκτροπαραγωγή σταθμοί εκεί στην περιοχή, φαντάζομαι. Σίγουρα, έτσι, και ένα μικρό σχόλιο για το προηγούμενο θέμα σας. Οι ανησυχίες μας είναι δικαιολογημένες. Διότι βλέποντας ότι πληρώνουμε 72 εκατομμύρια για τους ρήπους, κανένας δεν σκέφτεται την υγεία του κόσμου εδώ στην περιοχή. Mm. Αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία μας, υγεία και ασφάλεια μας. Μάλιστα, γιατί πληρώνουμε πρόστιμα από τη μία, από την άλλη όμως το κακό που κάνουμε στον εαυτό μας, αυτό δεν έχει τιμή, ούτε κάποια αξία χρηματική. Δίκιο. Σίγουρα, και εδώ πάνω από μια δεκαετία να ακούμε από τους κυβερνώντες, τους εκάστοτε κυβερνώντες, κάνετε υπομονή και θα έρθει το φυσικό αέριο, θα πέσουν οι ρήποι. Δυστυχώς όμως στην περιοχή μαστίζουν οι αρρώσκες, οι καρκίνοι, και κανένας δεν νοιάζεται για τους κατοίκους της περιοχής.